Αρκαδία 938. Ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τρία τελευταία χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, της απερχόμενης πλέον κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ότι τα πράγματα στην ελληνική οικονομία πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Και ο βασικός λόγος είναι ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει όχι απλά δαιμονοποιηθεί, έχει ποινικοποιηθεί, με αποτέλεσμα να έχουν σταματήσει οι επενδύσεις στη χώρα μας, οι όποιες λίγες υπήρχαν, και βέβαια αντί να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, να καταργούνται η μία πίσω από την άλλη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ελληνικές επιχειρήσεις είτε να κλείνουν είτε να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα σε άλλες χώρες με ευνοϊκότερα περιβάλλοντα, και οι Έλληνες, ειδικά οι νέοι, πόσο μάλλον οι επιστήμονες, να αναζητούν μια νέα πατρίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό εμείς ως Νέα Δημοκρατία θέλουμε να ανατρέψουμε, έχοντας ένα συγκεκριμένο, κοστολογημένο για πρώτη φορά για ελληνικό κόμμα σε τέτοιο βαθμό πρόγραμμα, το οποίο όμως πριν φτάσει να γίνει προγραμματικός λόγος και την επόμενη μέρα κυβερνητικό πρόγραμμα, θέλουμε να το συζητήσουμε με τους πολίτες, με την κάθε μία και τον καθένα ξεχωριστά, ξεκινώντας από τους εκπροσώπους των θεσμικών φορέων, επιμελητήρια, επιστημονικούς συλλόγους. Γι' αυτό και σήμερα είμαστε εδώ, ξεκινώντας μια περιοδία σε μεγάλες πόλεις ανά την Ελλάδα μετά από εντολή του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και αυριανού Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και βέβαια η δική μου παράκληση ως γνήσιο αρκά ήταν να ξεκινήσουμε από εδώ, από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Αρκαδία, και πιο συγκεκριμένα την Τρίπολη. Είμαστε εδώ σήμερα για να μεταφέρουμε τον προγραμματικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το πώς η Ελλάδα θα βγει στην ανάπτυξη και θα αφήσει πίσω της τα χρόνια της ύφεσης. Είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται από όλες τις γραμματείες του κόμματος σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Μόνο η Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων θα κάνει 10 επισκέψεις μέσα στον επόμενο μήνα πανελλαδικά. Και θα κλείσουμε με τη μεγάλη εκδήλωση της ΔΕΘ, όπου θα γίνει η ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει όλα τα προβλήματα στο προσκήνιο. Το τελευταίο πρόβλημα, το γεωπολιτικό που παρουσιάστηκε, είναι με την συμφωνία με τα Σκόπια, στην οποία είμαστε κάθετα αντίθετοι και δεν πρόκειται να ψηφίσουμε. Αλλά βλέπουμε ότι και στην οικονομία ήρθαν τρίτο και τέταρτο μνημόνιο. Αλλά ακόμα και στο θεσμικό επίπεδο, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να κάνει επιτήματα, αν εξαιρέσουμε και το δημοψήφισμα και τις τηλεοπτικές άδειες και τις επιθέσεις στο δικαστικό σώμα, συνεχίζει θεσμικά να απειλεί τη δημοκρατία. Αρκαδία 938.